Εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό του 8ου σημείου κλειδιού, της 8ης διασταύρωσης κλειδιού της διαδρομής του Mythical. Είμαστε στο 67ο, 67 μισό περίπου της διαδρομής του αγώνα. Έχουμε φύγει από τον Αηγιάννη, όπου είναι ο κεντρικός σταθμός. Έχουμε ήδη διανύσει ένα χιλιόμετρο. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο με την αρκετά πυκνή βλάστηση και τα χαρακτηριστικά απέναντι πετρώματα που τρίβονται τα αργυλώδη. Αυτό είναι το μονοπάτι από εδώ όπως έρχεται, κάνει μια στροφή στο βάθος της εικόνας. Και ακολουθούμε τώρα, είναι το σημείο όπου θα βρεθούμε, θα γίνει συμβολή δύο μονοπατιών. Θα ακολουθήσουμε το κοινό μονοπάτι για 10-15 μέτρα για να ξαναφύγουμε. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο, κρίσιμο, που πρέπει να ξέρει ο αθλητής από πριν. Για να προχωρήσουμε λίγο να το δούμε. Ακριβώς εδώ λοιπόν είναι το σημείο συμβολής των δύο μονοπατιών. Ένα που μοιάζει, αν πάρει λίγο εικόνα προς τα κάτω, στην ουσία με χαντάκι, με ρεματιά ξερή. Και μάλιστα εδώ είναι χαρακτηριστικές αυτές οι σωλήνες. Είναι σωλήνες που κάποτε χρησιμοποιούσαν, μία σωλήνα εδώ και μία δεύτερη εδώ, που χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν ακόμα κάποιοι για να κατεβάσουν στα κτήματά τους νερό από πιο ψηλά. Λοιπόν, αυτό είναι το μονοπάτι όπου συμβάλλουν τα δύο μονοπάτια. Ο αθλητής του αγώνα έρχεται για λίγα μέτρα μόλις προς τον ανήφορα, έχοντας και το λάστιχο στα αριστερά του. Ακριβώς εδώ όμως σταματάει η σχέση των δύο μονοπατιών. Αφήνουμε το κεντρικό μονοπάτι που φεύγει ευθεία μπροστά και στρίβουμε δεξιά. Από εδώ πρέπει να έρθει κάποιος. Όταν θα το πάρει η εικόνα θα φανεί καλύτερα από εδώ, από αυτή τη γωνία που βρίσκομαι τώρα. Εκεί είναι η ένωση των δύο μονοπάτιων και μέχρι εδώ η κοινή πορεία τους. Εδώ φεύγουμε λοιπόν δεξιά μας και ανηφορίζουμε τώρα για περίπου 100 μέτρα μέχρι που θα συναντήσουμε έναν δασικό δρόμο, ένα χωματόδρομο. Για πάμε. Και εδώ το μονοπάτι ανοίχθηκε χάρη του αγώνα. Υπήρχε βέβαια παλιά, αλλά από ό,τι μας εξήγησε και ο Θανάσης ο Μέγας, που έζησε από μικρό παιδί μέχρι τα 65-70 του τώρα σε αυτά τα μέρη, έκλεισε. Εδώ κάποτε υπήρχε κτηνοτροφία. Όταν έφυγαν οι άνθρωποι έγινε ξανά δάσος και έκλεισε φυσικά για αυτό το μικρό μονοπάτι που τώρα άνοιξε χάρη του αγώνα. Πάμε μέχρι εκείνο το σημείο. Η φύση δουλεύει όσο ο άνθρωπος, ακόμη και αν η παρουσία του ανθρώπου είναι αισθητή. Εδώ δεν έχει πάνω από ένα μήνα που έχει καθαριστεί το μονοπάτι, αλλά συνεχίζουν οι αέριδες να ρίχνουν κάτω κλαριά, να ρίχνουν κουκουνάρια και φυσικά η βλάστηση παράπλευρη να έρχεται συνεχώς κάθε άνοιξη να κλείνει το μονοπάτι. Εδώ ακριβώς μοιάζει να γίνεται απότομο, γιατί στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Ακριβώς εδώ πάνω είναι ο δρόμος και όπως τα μηχανήματα, οι μπουλντόζες άνοιξαν κάποτε αυτό το ίχνος εδώ, έσκαψαν και έφτιαξαν το δρόμο, όλα τα χώματα έπεσαν από κάτω. Να είμαστε λοιπόν στο δρόμο. Εδώ εμείς θα ακολουθήσουμε το αριστερό σκέλος, αυτό που ανηφορίζει. Από εδώ, συνεχίζοντας πάνω στο δρόμο για 600 μέτρα, θα φτάσουμε μέχρι το σημείο όπου θα πρέπει
να ξαναφύσουμε το δρόμο και να μπούμε στο μονοπάτι πλέον για το Λιβαδάκι. Όταν θα μπούμε στο μονοπάτι θα ξαναβρούμε δρόμο περίπου 18 χιλιόμετρα μετά, όταν θα φτάσουμε στα Πριόνια. Να πως πάει η κατεύθυνσή μας. Είμαστε στον Ανήφορο, βγαίνοντας στον δρόμο στρίψαμε αριστερά και είναι χαρακτηριστική αυτή η δεξιά ανηφορική φουρκέτα που κάνει ο δρόμος εδώ. Αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο φαίνεται δείχνει να συνεχίζει το δρόμο από εκεί. Αυτή είναι η πορεία, άλλο μισό χιλιόμετρο, 600 μέτρα, φτάνουμε στην τοποθεσία Ντελή, όπου πλέον αφήνουμε το δρόμο για να μπούμε στο μονοπάτι προς Λιβαδάκι. Και εδώ τελειώνει η